Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Ο κύριος Θανάσης Τσάκρης είναι εδώ κοντά μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καθηγητής μικροβιολογίας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, τι είστε. Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Είμαστε σε περίοδο καλοκαιριού. Αλλά βλέποντας αυτές τις εικόνες, η αλήθεια είναι ότι ανησυχούμε. Και πρέπει να ανησυχούμε και πόσο. Όλοι μας ανησυχούμε. Είμαστε, θα έλεγα, σε όλη την Ευρώπη σιγά-σιγά μία-μία από τις χώρες μπαίνει στο τέταρτο κύμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από την εξάπλωση της μετάλλαξης της παραλλαγής Δέλτα. Και περιμένουμε ακόμα να δούμε το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Είναι πολύ πιθανό να δούμε ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς κρουσμάτων στις επόμενες εβδομάδες, λόγω και της χαλάρωσης του καλοκαιριού και, της αύξησης του τουρισμού. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε. Από εκεί και πέρα, το πιο σημαντικό για μένα είναι το πώς θα ανταποκριθεί το σύστημα υγείας, τι αντανάκλαση θα έχει αυτό το σύστημα υγείας, που θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες, πιστεύω, ακόμα πιο πολύ. Να πιέζεται περισσότερο. Αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, συγκριτικά με το τρίτο κύμα, είναι πολύ πιο καλά τα πράγματα. Οι νοσηλίες είναι πολύ λιγότερες, όπως ξέρουμε, όπως και οι ανάγκες σε διασωλήνωση, που έχει να κάνει και με το ότι η επιδημία εξαπλώνεται αυτή τη στιγμή σε νεότερες ηλικίες, αλλά και με το θέμα του εμβολιασμού, που έχει παίξει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο. Έχει προφυλάξει ιδιαίτερα τις μεγάλες ηλικίες από σοβαρές επιπλοκές. Είναι δεδομένα τους ανθρώπους έχονται, δηλαδή, που θα οδηγούνταν στη διασωλήνωση ή υπάσχονται στο νοσοκομείο και ενδεχομένως στην διασωλήνωση. Άρα, για να τα δούμε ένα-ένα. Λέτε θα αυξηθούν τα κρούσματα. Έχουμε τώρα 2.000 κρούσματα, είχαμε 2.500, φτάσαμε μέχρι τις 3.000. Μπορούμε να δούμε αυτόν τον αριθμό να διπλασιάζεται ή να τριπλασιάζεται? Δεν θέλω να μπω σε τέτοιες λογικές προβλέψεων. Όπως ξέρουμε, οι προβλέψεις αυτές, ειδικά σε αυτούς τους ιούς, θα έλεγα, έχουν πάρα πολύ μεγάλη αβεβαιότητα οι προβλέψεις, και γι' αυτό το λόγο και τα μεγάλα κέντρα προβλέψεων των ΗΠΑ και της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, σταμάτησαν να κάνουν προβλέψεις για τον κορονοϊό. Μπορούμε να προβλέψουμε μόνο για μία ή δύο εβδομάδες. Απλά η λογική λέει και μόνο ότι είναι πιθανό σενάριο, θα λέγαμε, όχι πρόβλεψη, αλλά πιθανό σενάριο, να δούμε μία περαιτέρω αύξηση λόγω και των μετακινήσεων, του τουρισμού, της χαλάρωσης στις επόμενες εβδομάδες. Πιθανόν στη συνέχεια, εάν οι εμβολιασμοί επεκταθούν, να δούμε μία μείωση των περιστατικών, και στη συνέχεια από το φθινόπωρο πάλι να δούμε το κύμα να αναζωπυρώνεται πιθανόν με τις πρώτες αλλαγές της θερμοκρασίας στο φθινόπωρο. Μάλιστα. Τώρα, πάμε στο σύστημα υγείας που είπατε πριν. Όταν μιλάμε για πίεση του συστήματος υγείας, διότι τώρα έχουμε 120-130 ανθρώπους οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι, οι εισαγωγές όμως παρατηρούμε ότι είναι σταθερά ανωδικές. Και εκεί θα έχουμε εκτόξευση. Είναι λογικό, να μην ξεχνάμε ότι το τέταρτο κύμα αυτή τη στιγμή είναι στην τέταρτη εβδομάδα του. Όπως ξέρουμε, οι νοσηλίες και οι βαριές νοσηλίες, υπάρχει μια διαφορά φάσης μεταξύ αύξησης των κρουσμάτων και αύξησης των νοσηλιών, οπότε είναι λογικό να δούμε μια περαιτέρω αύξηση τις επόμενες εβδομάδες. Πιστεύω ότι θα είναι διαχειρίσιμη, βέβαια, η κατάσταση, για τους λόγους που αναφέραμε προηγουμένως, και έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε με καλά τυχεοποιημένες μελέτες πόσο τελικά, αν είναι πιο παθογόνος ή όχι ο ιός, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με την παραλλαγή Δέλτα. Θα πρέπει να συγκρίνουμε οι ίδιες ηλικίες, άτομα που ανήκουν στο ίδιο φύλλο, με τα ίδια υποκείμενα νοσήματα που νόσησαν στα προηγούμενα κύματα με την Βρετανική μετάλλαξη, για παράδειγμα, σε σύγκριση με τα άτομα που νοσούν τώρα με την παραλλαγή Δέλτα και δεν έχουν εμβολιαστεί. Ανεμβολίαστους που είχαμε τότε, που ήταν όλοι ανεμβολιαστοί, με ανεμβολίαστους τώρα να τους συγκρίνουμε, για να δούμε αν είναι πιο παθογόνος ή όχι. Όπως επίσης και με εμβολιασμένους, για να δούμε πραγματικά πόσο ο εμβολιασμός έχει περιορίσει και σε τι βαθμό τα σοβαρά περιστατικά. Άρα, μιλάμε για ένα τέταρτο κύμα και για τη μετάλλαξη Δέλτα, η οποία αφορά αποκλειστικά ανεμβολίαστους και νέους ή όχι? Κυρίως θα δούμε, βέβαια, όπως είπαμε και προηγουμένως, σοβαρά περιστατικά σε ανεμβολίαστους. Σε ανεμβολίαστους, ναι. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε. Το άλλο που θα ήθελα να πω είναι κατά πόσον ο ιός έχει γίνει πιο παθογόνος ή όχι. Έχει γίνει, το ξέρουμε, πιο μεταδοτικός. Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά. Υπάρχουν διάφορες επιδημιολογικές μελέτες. Άλλες λένε 60% πιο μεταδοτικός, άλλες 70%. Δεν έχει σημασία. Σίγουρα όμως είναι ότι είναι πιο μεταδοτικός. Περιμένουμε ακόμα πιο λεπτομερείς μελέτες με in vitro και in vivo πειράματα. Πιο παθογόνος έχει γίνει. Αλλά μελέτες που λένε ότι πιθανόν είναι πιο παθογόνος. Και ενώ θα περιμέναμε, η λογική θα έλεγε, ο ιός θέλει να μεταδίδεται και δεν ενδιαφέρει να σκοτώσει τον ξενιστή τον οποίο μολύνει, απλά τον ενδιαφέρει να μεταδίδεται πιο εύκολα, οπότε λογικά θα περιμέναμε ο ιός να μην γίνεται πιο παθογόνος. Όπως λειτουργεί ο κορονοϊός, όπως ξέρουμε, η μετάδοσή του πότε γίνεται? Γίνεται κυρίως στην προσυμπτωματική φάση και τις πρώτες ημέρες των συμπτωμάτων.
Άρα, όταν κάποιο είναι ασυμπτωματικό και όταν νοσεί μία, δύο, τρεις, τέσσερις μέρες. Ακριβώς. Οπότε ναι. δεν τον ενδιαφέρει τον ιό να σταματήσει να προκαλεί σοβαρές βλάβες στον ξενιστή του, που οι σοβαρές βλάβες θα προκληθούν 10, 15, 20 μέρες μετά τη λίμωξη. Έτσι, γι' αυτό το λόγο παραμένει ο ιός παθογόνος και μάλιστα το ιικό φορτίο είναι πολύ μεγαλύτερο τώρα από αυτά που βλέπαμε σε λοιμώξεις από την Βρετανική μετάλλαξη και από το αρχικό στέλεχος του ιού, που το αυξημένο ιικό φορτίο συνηγορεί σε σοβαρότερη λίμωξη. Έτσι, πρώτες μελέτες που έχουν γίνει από τον Καναδά δείχνουν ότι τα πρώτα δεδομένα που έχουμε από μελέτες καλά τυχεοποιημένες δείχνουν ότι ο ιός μάλλον τελικά είναι περισσότερο παθογόνος παρά λιγότερο παθογόνος σε έναν που είναι ανεμβολίαστος. Σε έναν που είναι ανεμβολίαστος. Τώρα, στην περίπτωση των παιδιών και στην περίπτωση των νέων, υπάρχει η θεωρία ότι επειδή ακριβώς ο ιός μεταδίδεται στους νέους και μεταδίδεται και μάλιστα πολύ πιο έντονα, σε ένα 60% περισσότερο από ότι τη Βρετανική μετάλλαξη κτλ. Ενδεχομένως να οδηγήσει και σε νέους. Με τον κύριο Τσακρή συνεχίζουμε για να μας απαντήσετε αυτή την ερώτηση, εάν θα δημιουργηθούν άλλες μεταλλάξεις, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα κυρίως στα παιδιά και στους νέους. Να μην ξεχνάμε ότι οι σημαντικές μεταλλάξεις που ξέρουμε, η Βρετανική μετάλλαξη, η μετάλλαξη της Νοτιού Αφρικής, η Βραζιλιάνικη μετάλλαξη, η Ινδική μετάλλαξη, όπως χαρακτηρίστηκαν. Όχι καλώς βέβαια από την περιοχή που πρώτο περιγράφηκαν, εμφανίστηκαν σε περιοχές που η μεταδοτικότητα ήταν πάρα πολύ αυξημένη. Που σημαίνει ότι όπου έχουμε πολύ υψηλή μεταδοτικότητα, ο ιός μπορεί και μεταλλάσσεται σε στελέχη που μπορούν να διαφύγουν της ανοσιακής απάντησης και να είναι πιο μεταδοτικά. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε τοπικό επίπεδο. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή κάποιος να έλθει από την Ινδία ή από τη Μεγάλη Βρετανία και να μεταφέρει τον ειδικό στέλεχο στην Ελλάδα. Να είναι παρόμοια, και τοπικά σε ένα νησί, σε μια πόλη, σε μια κομμόπολη. Παρόμοια μονοπάτια, εξελικτικά μονοπάτια, ακολουθεί ο ιός σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη μεταδοτικότητα. Και αυτό θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε και με την αυξημένη μεταδοτικότητα που υπάρχει στις νέες ηλικίες. Και εκεί έχει ένα σημαντικό ρόλο ο εμβολιασμός και σε αυτές τις ηλικίες. Γιατί θα ανοίξει την πλατφόρμα για 12 με 15 και ακριβώς θα θέλαμε να μπορέσει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις από τους κυρίως από τους γονείς. Είναι κάτι το οποίο θα περιορίσει γενικότερα τη μεταδοτικότητα και είναι και κάτι που θα περιορίσει την εμφάνιση τέτοιων στελεχών σαν αυτό που περιγράψαμε προηγουμένως, που συνδέονται και με αυξημένη μεταδοτικότητα και με αυξημένη ικανότητα διαφυγής από την ανοσιακή απάντηση. Αλλά πέρα από αυτά, θα έλεγα και η λειτουργία των σχολείων και των πανεπιστημίων σήμερα, θα έχουμε σημαντικά προβλήματα στην ομαλή της λειτουργία εάν δεν έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό εμβολιασμού στους νέους, στους φοιτητές και στις νεότερες ηλικίες. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως θα πρέπει να πάμε να οδηγηθούμε και σε υποχρεωτικότητα. Γιατί η δεύτερη μεγάλη συζήτηση στη χώρα, κύριε Τσακρή, και είναι πολύ σημαντικό να το ακούμε από εσάς τους επιστήμονες, είναι το θέμα της υποχρεωτικότητας. Ξεκίνησε από κάποια επαγγέλματα, προφανώς από εσάς τους υγειονομικούς, δεν θα μπορούσε νομίζω να γίνει και διαφορετικά, αλλά πρέπει αυτό να επεκταθεί. Θα έλεγα πάνω απ' όλα πρέπει να βάλουμε την αντικειμενικότητα στην πληροφόρηση, να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτά που λέμε υπάρχει πλήρης διαφάνεια, ότι είναι ακριβώς ο επιστημονικός λόγος ο οποίος ισχύει σήμερα. Και έτσι πιστεύω σιγά σιγά είναι πολύ σημαντικός παράγοντας ο οποίος θα παίξει σημαντικό ρόλο. Το βλέπουμε να παίζει σημαντικό ρόλο και σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στον Καναδά, που εκεί θα έλεγα η αντικειμενικότητα στην πληροφόρηση είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το ακολουθούν πάρα πολύ. Και βλέπουμε σιγά σιγά εκεί το εμβολιαστικό πρόγραμμα να προχωράει με σταθερά βήματα και όχι και, σε αντίθεση ανωδικά, θα έλεγα, με άλλες χώρες και ανωδικά βήματα που έφτασαν σε ένα πλατό και στη συνέχεια βλέπουμε να έχει ο εμβολιασμός να έχει περιοριστεί από εκεί και πέρα σε σημαντικό βαθμό. Μάλιστα. Επομένως, βλέπετε ότι πρέπει να πάμε στη λογική της πειθούς. Δηλαδή, πιστεύω να περισσότερο με έτσι, κάποιο τρόπο. Με γιατί αντικειμενικότητα. Τα δύο μεγάλα μας προβλήματα αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι ο εμβολιασμός των ηλικιών από τα 55 και πάνω, που και εκεί υπάρχουν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστων, και βέβαια οι νέοι, αλλά εκεί έχουν μια δικαιολογία γιατί άνοιξε αργά η πλατφόρμα, πιο αργά από όλους. Σίγουρα άνοιξε πιο αργά γιατί περιμέναμε και τα δεδομένα και τις εγκρίσεις από τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς όπως και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό που έδωσε το πράσινο φως. Που όμως πιστεύουμε ότι είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι νέες μεταλλάξεις, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, βλέπουμε πια πολύ περισσότερες λοιμώξεις στους νέες ηλικίες. Κάποιες από αυτές θα είναι και σοβαρές λοιμώξεις. Παραμένει το όφελος πολύ μεγαλύτερο σε σχέση από τις πιθανές παρενέργειες που είναι ελάχιστες από τον εμβολιασμό. Και αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο επίσης στον περιορισμό
της εμφάνισης νέων μεταλλαγών σε τοπικό επίπεδο, μάλιστα, που είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας εξέλιξης. Δύο πράγματα πριν σας αποχαιρετήσουμε. Πρώτον, ο κύριος Φάουτσης στις ΗΠΑ είπε ότι ακόμη και για τους εμβολιασμένους μπορεί να επανέλθουν οι μάσκες και σε εσωτερικούς χώρους. Άρα, η ερώτηση εδώ για εμάς είναι, εμείς ξεμπερδέψαμε με τις μάσκες ή όχι, όσοι έχουν εμβολιαστεί? Ωραίο το ερώτημα. Θα έλεγα, δεν πρέπει να δίνουμε το λάθος μήνυμα ότι ο εμβολιασμός είναι το παν, τελειώσαμε με τον εμβολιασμό, σε καμία περίπτωση. Είναι σίγουρα ένα πολύ σημαντικό εργαλείο δημόσιας υγείας, ίσως το σημαντικότερο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη μάσκα, θα έλεγα μεγαλύτερη σημασία έχει όχι η υποχρεωτικότητα πάλι της μάσκας, η σωστή εφαρμογή της μάσκας, να καταλάβει ο κόσμος πότε τη φοράμε, πώς τη φοράμε. Δεν έχει σημασία αυτό που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα, να φοράει κάποιος μάσκα σε εξωτερικό χώρο και στη συνέχεια όταν να περπατάει μόνος σε ένα δρόμο χωρίς να υπάρχει άλλος και στη συνέχεια σε ένα κλειστό χώρο με 10-20 άτομα να μην φοράει τη μάσκα. Έχει σημασία λοιπόν να καταλάβουμε, ακόμα και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να φορέσουμε τη μάσκα, κρατάμε τις αποστάσεις, έχουμε καλό αερισμό του χώρου, κρατάμε τους κανόνες υγιεινής. Είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες να καταλάβουμε όλοι μας πώς πρέπει να λειτουργούμε σε αυτή την επιδημία που θα την έχουμε μπροστά μας και τους επόμενους μήνες και περισσότερο και χρόνια. Με αυτό θέλω να κλείσουμε. Να μας πείτε πώς βλέπετε τους επόμενους μήνες. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, το φθινόπωρο δηλαδή για το χειμώνα. Θα το έβλεπα με ένα αισιόδοξο τόνο. Μπορεί να έχουμε πολλά κρούσματα και ίσως περισσότερα από ό,τι είχαμε στα προηγούμενα επιδημικά κύματα. Αλλά σιγά σιγά λόγω της ανοσίας που αποκτούμε από τον εμβολιασμό κυρίως, αλλά και από τη φυσική ανοσία που αποκτούμε, θα είναι γενικότερα πιο ήπια τα επιδημικά κύματα. Αυτό άλλωστε βλέπουμε συνέχεια και με η εμπειρία από τους εποχικούς κορονοϊούς. Οι εποχικοί κορονοϊοί, ξέρετε, δεν λειτουργούν με ανοσία της αγέλης, αλλά αποκτώντας ανοσία από τις προηγούμενες επαφές με τον ιό, είτε λόγω εμβολιασμού είτε λόγω φυσικής επαφής με τον ιό, είναι πιο ήπια η λίμωξη. Έτσι περιμένουμε τα επόμενα επιδημικά κύματα να είναι πιο ήπια, αν δεν έχουμε κάποια σημαντική ανατροπή από τις μεταλλάξεις που πρέπει πάντα να έχουμε το νου μας. Πολύ αισιόδοξο αυτό το μήνυμα. Να έχουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα. Επομένως, έχουμε τελειώσει και με τα lockdown, έτσι. Αν επιβεβαιωθεί αυτό που λέτε. Ακριβώς όταν ξέρουμε ότι δεν θα έχουμε σοβαρές λοιμώξεις, γιατί εκεί θα είναι το πρόβλημα. Από ένα σημείο και μετά θα σταματήσουμε να μετράμε τα κρούσματα. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό ακριβώς. Αλλά θα μετράμε τις νοσηλίες και τις διασωληνώσεις, όπως γίνεται και με τη γρήπη, για παράδειγμα, ή με άλλα νοσήματα. Εκεί θα πάμε τελικά. Που θα μας ενδιαφέρει πώς το σύστημα υγείας ανταποκρίνεται και πώς επιβαρύνεται κάθε φορά από τα επιδημικά κύματα που θα έχουμε στη συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσάκρη.